δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Πάντα συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο Φώτης Απέργης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Κωστόπουλος και κοντά μας πάντα η Νάνα Μόσχουρη σε μια εξομολογητική συνέντευξη με αφορμή το άλμπουμ που η ΕΡΤ μόλις κυκλοφόρησε με τις ανέκδοτες μέχρι σήμερα πρώτες ηχογραφήσεις της ΕΔΟ. Και λέω εξομολογητική συνέντευξη καθώς η κυρία Μόσχουρη δεν διστάζει να γίνει πιο προσωπική. Μια φιλία κι ας
sin το τέλος του ρομάντζου μας αυτό. Μου είπες πριν ότι δεν ήταν το ατού σου η ερωτική έκφραση στο τραγούδι. Γιατί? Δεν ήμουν ποτέ τολμηρή γυναίκα να βγω, να φλερτάρω, να αυτό. Ποτέ δεν ήμουν έτσι. Δεν ερχόμουν κατά κάποιο τρόπο να το πω. Και δεν φλερτάρισα στη ζωή μου πάρα πολύ. Ήμουν αφοσιωμένη στη μουσική μου. Και βεβαίως δεν είναι ότι δεν αγάπησα. Αγάπησα και πολύ και τον άντρα μου και τον Ανδρέα. Τους δύο ανθρώπους που είχα στη ζωή μου. Αγαπούσαν και τη μουσική όμως και εκείνη. Και τα λες και έμαθα τη μουσική από εκείνους. Αλλά δεν ήμουν, παρόλο που δεν είχα πάρα πολύ εμπειρία. Νομίζω ότι είναι αρκετά να είσαι ή να μην είσαι. Μου είχες πει όμως μια πολύ ωραία κουβέντα ότι το τραγούδι είναι ένας γενναιόδωρος εραστής. Βεβαίως είναι. Με ποια έννοια? Με ποια έννοια? Ότι σου δίνει αυτή την απέραντη αγάπη που δεν είναι κάτι που μπορεί να μείνει κρυφτό. Υπάρχουν έρωτες που είναι κρυφτοί. Δεν μεγάλωσα έτσι. Ήμουνα πάντοτε ερωτευμένη με ηθοποιούς, αλλά και έμεινε στο όνειρο. Το όνειρο που έπρεπε να προγραμματοποιήσω ήταν το τραγούδι που ήταν και η ζωή μου. Μια σχετική συζήτηση είχες κάποτε και με τον Ζακ Μπρέλ σχετικά με τον Εμικί Τεπά. Α, ναι, τα θυμάσαι όλα. Που του είχες αφορήσει πώς μπορεί να έχει γράψει ένα τραγούδι με τέτοια ερωτική παραφορά, όπου παραδίδεται ο ερωτευμένος σε όλα. Αυτό είναι που το έχουν εκείνοι που ξέρουν καλά, κατάλαβες το θέμα. Δεν μπορούν να τα αποφύγουν τη ζωή τους. Εγώ δεν πήγα πιο μακριά για να μην βρεθώ στη θέση και νομίζω γιατί για μένα είναι η αγάπη, δεν είναι ο έρωτας. Η αγάπη όμως τα παίρνει όλα. Υπάρχει και ο έρωτας μέσα. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur. Du bonheur, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
pleurais. Je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser et sourire, et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Λέγαμε και πριν αρχίσουμε την κουβέντα ότι παρότι σαν νεαρό κορίτσι ήσουν άτολμο, σχεδόν φοβισμένο μερικές φορές, μια και ας το πούμε ευθέως, ζούσες και σε μια οικογένεια με δυσκολίες. Πάρα πολλές δυσκολίες. Ο πατέρας έφευγε πολλές φορές από το σπίτι, αγαπούσε το χαρτί παραπάνω από όσο έπρεπε. Λοιπόν, η μαμά μου δούλευε επίσης, ήταν έξω από το σπίτι. Ναι. Μεγαλώσαμε μακριά από τους γονείς. Το μόνο που ξέραμε ότι κάθε Κυριακή θα πάμε στο σινεμά να φέρουμε φαγητό στον μπαμπά. Ωστόσο, μεγαλώνοντας, και λέω μεγαλώνοντας ενώ στα 20-22, όχι περισσότερο, πήρες την μεγάλη απόφαση να στηριχθείς στον εαυτό σου. Ναι. Παράκουσες τον μεγάλο σου μέντορα, τον Χατζηδάκη, που δεν του πολύ άρεσε η ιδέα να πας να ζήσεις στο Παρίσι για να δοκιμάσεις μια καριέρα μόνη σου. Τι ήταν αυτό που σε έκανε τόσο αποφασιστική, τόσο νέα? Είναι ότι κάποτε πήρα την απόφαση να εξαρτάμαι από τον εαυτό μου. Γιατί ήθελα να μπορώ κι εγώ μια μέρα να αποφασίσω για τα τραγούδια που θα τραγουδήσω. Οπότε μέχρι εκείνη την εποχή φοβόμουν πάρα πολύ, γιατί έλεγα αν το τραγούδι που τραγουδώ δεν τους αρέσει, δεν θα τους αρέσω κι εγώ. Και στην ουσία αν είχα διαλέξει ένα άλλο τραγούδι να μου αρέσανε. Να τους άρεσα. Δεν άντεχα να είμαι υπό την δίκηση του κάποιου θα σου πει τραγούδισε αυτό και αυτό είναι. Έπρεπε να με συγκινήσει το τραγούδι. Τραγουδούσα θαυμάσια τραγούδια με το Μάνο. Τα οποία τα τραγούδισα έξω ακόμη περισσότερο γιατί, που έφευγα. Αλλά δεν ήθελα να μου επιβάλλονται. Αισθανόσουν ότι ήσουν δεσμευμένοι από τον δικό του τρόπο. Ακριβώς. Μετά τα τραγουδούσα με τον δικό μου τρόπο βεβαίως στους ξένους και τους άρεσαν, πώς θα έλεγα. Ήταν αυτό το. Και η μαμά μου το είπε μια φορά. Μου είπε όταν θα βγεις από το σπίτι να ξέρεις κάτι, ότι κανένας δεν θα σου κάνει χάρη και εσύ θα πρέπει να μας να στηρίζεσαι στον εαυτό σου. Τη χώρα τη μικρή που μοίρα δεν τη μοίρανε, ήλθανε και μ' αφήσανε μια παγωμένη αυγή. Τα χείλια μου στεγνώσανε, τα χέρια μου παγώσανε κι ούτε αγκαλιά δεν βρέθηκε ούτε πικρό. Αν θυμηθείς ποια ήμουνα, γίνου και πάλι τέρι μου και μαχαίρι μου στην πιο κρυφή πληγή. Μεγάλα κέμα της καρδιάς σαν μάνα σε μεγάλωσα κι αν κάποτε σε μάλωσα συγχωρά με κι εσύ. Χύθηκε το κρασί στην καμαρά.
πρωί. Τα χέρια μου παγώσανε, τα γόνατα μου λιώσανε. Κάθος ο κόσμος χάθηκε, σαν χάθηκες εσύ. Η σχέση με το κοινό ήταν μια εξάρτηση. Η σχέση με το δηλαδή, σε διέφερε. Για μένα η σχέση με το κοινό δεν είναι εξάρτηση, είναι κυρίως ευθύνη. Μια ευθύνη που πρέπει να είναι αληθινή, να έχει πολύ αλήθεια μέσα και να έχει κατανόηση επίσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί το κοινό είναι και εκείνο απαιτητικό. Καμιά φορά είναι περισσότερο απαιτητικό από όσο πρέπει. Είναι απαιτητικό το κοινό με μια αυταρέσκεια, ας πούμε, είναι λίγο κακομαθημένο. Μπορεί να είναι, αλλά, να είναι καμιά φορά, αλλά δεν είναι κακομαθημένο, νομίζω, στα τραγούδια. Δεν είναι κανείς, γιατί είναι ελεύθερος να πει τη γνώμη του, αλλά δεν ήρθε ποτέ κανείς να μου πει, α, γιατί δεν τραγούδω σε αυτό το τραγούδι. Αλλά νομίζω ότι τους αρέσει να είναι ελεύθεροι και εκείνοι να αποφασίζουν τι τους αρέσει ή δεν τους αρέσει. Ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι τολμηρότερος από ό,τι αρέσει στο κοινό. Πρέπει να τολμά πράγματα που δεν εγκρίνει το κοινό καμιά φορά. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι το κοινό αγαπάει αυτό που αγαπάει και αυτό που βρίσκει. Δεν μπορείς να τον πείσεις. Σε όλη μου τη ζωή, όταν φτιάχνω κάτι, άλλοι σου λένε παρά αυτό είναι πάρα πολύ, κανείς σου ξέρει, ξέρω εγώ. Προετοίμαζα ένα τραγούδι με την καρδιά μου και έλεγα αυτό είναι πολύ καλό τραγούδι, αλλά το άφηνα στον κόσμο να το επιλέξει. Αν τους αρέσει, αν δεν τους αρέσει. Yeah. Ενώ είναι όπως λες μερικά τραγούδια σαν το Γκένσμπουργκ που μπορεί να είναι ωραία τραγούδια, αλλά δεν με βλέπω να το τραγουδήσω. Γιατί λέω πού να σταθώ. Δεν βλέπεις τον εαυτό σου σε αυτό. Μου είχες αφηγηθεί μια συνάντηση με τη Σίλεϊ Μπάση, τον Γκένσμπουργκ, τον Ροντ Στιούαρτ που συζητούσατε για το πώς αντιμετωπίζει ο καθένας τους το κοινό. Ο Γκένσμπουργκ έλεγε «γυρίζω την πλάτη μου για να μην τους βλέπω». Ο Ροντ Στιούαρτ τους κοιτάζω στα μάτια. Ναι. Εσύ πώς τους αντιμετωπίζεις? Εγώ το κοινό το κοιτάζω, τους χαμογελώ και τους αφήνω ελεύθερους να αποφασίσουν. Γι' αυτό πάντοτε λέω, όταν μου λένε «α, σε βλέπω μεγάλη φόρμα, θα είναι σπουδαία αυτά που θα πεις», αυτό λέω «δεν ξέρω». Είμαι έτοιμη να πάω να τραγουδήσω τώρα. Το τι θα βγει από αυτό θα το ξέρουμε το τέλος. Γιατί έτσι είναι. Είτε σε παίρνει ο ενθουσιασμός επάνω στη σκηνή και η καρδιά σου λιώνει ή ξέρω εγώ σκάει από τη χαρά. Όλα αυτά μπορούν να σου συμβούν επάνω στη σκηνή, αλλά δεν το ξέρεις πριν. Σε άλλα μέρη γλυκιά μου ζωγραφιά, κι είναι το καλοκαίρι γιώματο συνεφιά. Από τότε που σε χάσα κλαίω, κι είναι τα βράδια θλιμμένα φρικτά. Στα άστρα τον πόνο μου λέω, τρέμω σβήνουν και κλαίνε κι αυτά. Να χωρίσουμε ήταν μοιραίο, κι ο χειμώνας να ρεθεί στην ψυχή. Σαν βροχή. Μουσική.
οι καημοί μου τραγούδια θλιβερά. Έσβησε η πνοή μου, έσβησε κι η χαρά. Από τότε που σε χάσα κλαίω κι είναι τα βράδια θλιμμένα φρικτά. Σου έχει τύχει ποτέ να τραγουδήσεις μπροστά σε ένα επιφυλακτικό, αν όχι κρύο κοινό? Μου έχει συμβεί που μιλάνε και καπνίζουν και το φάκες γελάνε. Και τότε πώς θα αντιμετωπίζεις? Αυτό το πρώτο μου αντιμετωπίζεις όταν μου συνέβη, και μου συνέβη πράγματι αυτό, ήταν σε μια σημαντική εποχή, νομίζω που ήταν και σαν διαγωνισμός γινόταν κάπου μετά, αλλά οι τραγουδιστές βγαίνανε για να περνάει η ώρα, κατάλαβες πρόσωπο. Ναι, ναι. Και ήταν εκεί, πίνανε, καφνίζανε, συζητούσανε και στο τέλος σταμάτησαν να τραγουδώ και λέω, κοιτάξτε, ή εσείς θα κάνετε το θέατρό σας ή εγώ να τραγουδήσω. Γιατί ναι, δεν μπορούμε και οι δυο, γίνεται κακό φωνερό. Και έφυγα βεβαίως και βγήκα και μετά ήρθαν και μου ζητήσανε συγγνώμη και ξέρω γιατί είχαμε σοβαρά θέματα να πούμε. Λέω ναι, αλλά το καλλιτέχνη τον ενόχλει όταν βλέπει τον άλλον που διαβάζει και μιλάει και αυτά. Δεν τα λύνεις μπροστά σε ένα καλλιτέχνη που προσπαθεί να σε πείσει ότι τραγουδάει. Όχι ότι τραγουδάω καλά, να τραβήξει το τραγούδι του. Et belle et douce, la fille d'Ipanema se pousse sur le rivage et toute la plage fait ah. Elle marche comme une algue portée sur l'aile d'une vague jusqu'au rivage et toute la plage fait ah. Oh, les garçons la regardent. Μια πολύ τρυφερή κίνηση, ναι, που κάνεις πάντα πριν βγεις στη σκηνή είναι και το μαντίλι στις κουίντες. Θέλεις να μας το πεις? Ακριβώς, που το αφήνω εκεί στην άκρη και βέβαια αυτό είναι το αυτό και το ξαναβρίσκω μετά. Είναι ένα μαντιλάκι που έχεις μαντιλάκι, πάντα, ναι, το αφήνεις στις κουίντες. Με σκοπό να το ξαναβρεις όταν βγαίνοντας. Γιατί τι διαφορά θα έχει το πριν από το μετά? Γιατί είναι διαφορετικό μέρος της ζωής και θέλεις να δεις αν ξαναγύρισες σωστός. Και βεβαίως ορισμένες φορές αν δεν πας καλά λες, είδες, δεν είμαι όπως βγήκα, δεν ήμουν εντάξει. Άλλες φορές όχι. Αλλά είναι μια συνήθεια, ξέρεις. Γιατί το να βγεις επάνω στη σκηνή για μένα είναι κάνεις ένα βήμα σε ένα άλλο κόσμο. Και δεν είσαι ποτέ ο ίδιος όταν γυρίζεις πίσω. Γιατί ακριβώς
Έχεις περάσει τραγούδια, έχεις περάσει συγκινήσεις, μπορεί να κλάψεις, μπορεί να γελάσεις, να μπορεί να πεις, νο, αλλά όλα αυτά σε έχουν μεγαλώσει λίγο. Κατάλαβες, όταν πας στη σκηνή μεγαλώνεις κατά κάποιο τρόπο, γιατί εκφράζεις, δίνεις κάτι από τη ζωή σου που είναι πολύ σημαντικό, είναι τα συναισθήματά σου που δίνεις. Το φεγγάρι είναι κόκκινο, το ποτάμι είναι βαθύ. Κι η αγάπη μου στα χέρια σου είναι κάτασπρο πουλί. Κι η αγάπη μου στα χέρια σου είναι κάτασπρο πουλί. Το φεγγάρι είναι πράσινο, το ποτάμι είναι γαλάζιο. Έλα αγάπη μου και χόρεψε, ίσα μαύρα το πρωί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε, ίσα μαύρα το πρωί. Το φεγγάρι πήγε και έπεσε στο ποτάμι το βαθύ. Η αγάπη μου κυτρίνησε σαν τη φλόγα στο κερί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε, ίσα μαύρο το πρωί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε, ίσα μαύρο το πρωί. Το φεγγάρι πήγε και έπεσε στο ποτάμι το βαθύ. Κι η αγάπη μου κυτρίνησε σαν τη φλόγα στο κερί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε, ίσα μαύρο το πρωί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε, ίσα μαύρο το πρωί. Έχεις ζήσει και έχεις αφηγηθεί και στο βιβλίο μας εξάλλου πολλές σημαντικές στιγμές με κορυφαίες προσωπικότητες. Θυμάμαι το φαγητό στην κουζίνα του Λέοναρντ Κοέν. Την κουζίνα, ναι, στην έχω πει την κουζίνα. Ναι, ναι. Ή τη συνάντηση με τον Ντίλαν που σε περίμενε στα παρασκήνια. Ωστόσο, αυτό που μου κάνει πάντα εντύπωση είναι ότι η πρώτη σου κουβέντα σε μια συνέντευξη με συναδέλφους που δεν σε γνωρίζουν πολύ καλά δεν αφορά αυτές τις μεγάλες προσωπικότητες, αφορά τους πρώτους σου και πιο ακριβώς δασκάλους, τον Μάνο και τον Νίκο, όπως λες, πολύ χαρακτηριστικά. Έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία για σένα. Θα πιστεύεις ότι καμιά φορά μιλάω στον ύπνο μου και στον Μάνο έλεγα θα γελούσες αν μ' άκουγες σήμερα. Ναι, τους μιλάω καμιά φορά. Ναι, είτε, τι του λες? Αν το πεις είναι οι γονείς μου ο Μάνος και, και ο Νίκος. Δηλαδή μου είπαν μην κάνεις αυτό, δεν είναι καλό, αυτό είναι καλό. Είναι από εκείνους που το φτιάξανε, είναι η αρχή. Και μπορώ να σου πω ότι τα διάφορα τραγούδια που έχω τραγουδήσει μαζί τους, δηλαδή που έχουν γράψει, έχουν ένα περιεχόμενο σαν να μου απαντούσαν σε ερωτήσεις που κάνεις στη ζωή σου, όπως όλος ο κόσμος. Μου έχουν απαντήσει, αλλά είναι σε μένα να βρω και εγώ τη δική μου απάντηση, βεβαίως. Γιατί δεν θα μου δώσει, μου το λέει ο Νίκος πάντοτε, δεν θα σου δώσει κανείς την απάντηση. Θα πρέπει να τη βρεις. Ο κύραντονης πάει καιρός που ζούσε στην αυλή. Με ένα κανάτι και ένα κρεβάτι και με κρασί πολύ. Είχε δυο μάτια γάλανα κι αχθένει στα μαλλιά. Και ένα λουλούδι πάντα φορούσε στα ρούχα τα παλιά. Μα κύραντονη πως αγαπάμε και μαζί σου τα στραπηγάμε. Τις φωτιές για σένα μετράμε ως τον αρτή βροχή. Να πάει να κοιμηθεί.
Συντονισμένη με το δεύτερο πρόγραμμα, τέταρτο και τελευταίο μέρος της συνέντευξης με την Άννα Μούσχουρη, της εξομολόγησης καλύτερα, καθώς εδώ μιλάμε πια για σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις, ακόμη και για ενοχές. Μιλώντας για απαντήσεις, διάβαζα σε μια συνέντευξη που έχεις πει ότι είσαι μεγαλωμένη στις ενοχές όπως όλα τα παιδιά,
του πολέμου, τα παιδιά του εμφυλίου. Και τη UNICEF, γιατί ασχολούμαι ακόμα με τα παιδιά τη UNICEF. Πρόσφερε πολλά στη UNICEF. Ανάμεσα στι ενοχέ ήταν και εκείνε μπροστά στα παιδιά σου, που ίσω δεν είχε το χρόνο με μια τέτοια μοναδική καριέρα να του δοθεί όσο θα το ήθελε. Είναι κάτι που το συζήτησε ποτέ μαζί του? Αυτό είναι το θέμα που με πληγώνει πάρα πολύ στη ζωή μου, και αισθάνομαι ότι δεν ήμουν τίμια μαζί τους σε αυτό το σημείο, ότι τα άφηνα με την Ταντά, βεβαίως με όλα τα καλά που υπήρχαν, αλλά επειδή ταξίδευα πολύ, τα άφηνα πολύ και δεν μπόρεσα να κάνω μεγάλες συζητήσεις μαζί τους πριν να τελειώσουν να φύγουν και να παντρευτούν και να αλλάξουν ζωή. Έχω βεβαίως ορισμένες συζητήσεις μαζί που έτσι απλά που συζητάμε, και, αλλά τις βαριές απορίες που είχαν δεν τις έχω λύσει. Θυμάμαι μια φορά ο γιος μου ήρθε στη Σκανδιναβία, εσύ μου πήγαινα στο... δεν θυμάμαι αν ήταν στη Σουηδία ή στη... αποφάσισε να έρθει μαζί μου στη τουρνέ. Είχα κάνει 3-4 πρωτεύουσες από πάνω για να δει τι είναι πλέον. Ήταν στο σχολείο, τελείωνε το σχολείο, είχε τελειώσει. Για να δει τι έκανα, διότι σε όλη του τη ζωή ήξερα ότι θα φύγω, θα πω ταξίδι, θα ξαναγυρίσω. Άλλωστε, ο Νικολάς τον πρώτο του χρόνο τον πέρασε στο Λονδίνο. Ξεκίνησα τις αγγλικές μου εκπομπές στο Λονδίνο όταν ήταν ο Νικολάς γεννήθηκε. Ναι. Η κόρη μου ήταν 4 χρονών στην Αυστραλία. Γι' αυτό θέλω να πω, είχαν τα γενέθλιά τους σε άλλες χώρες, δεν ήταν, τα είχαν στην Ευρώπη. Όταν ήρθε, ελπίσαμε βεβαίως και δυο ότι θα μπορέσουμε να μιλήσουμε. Δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε, γιατί ήταν ενθουσιασμένος, ήταν να μιλήσει για την παράσταση, για τους μουσικούς, για τα αυτά. Ήταν τα θέματα που ανακάλυπτε και εκείνος εκείνη τη στιγμή, για τα οποία ήθελε να βρει μια λύση, γιατί παίζει πιάνο ο γιος μου και εκτός αυτού είναι και... Είναι και κινηματογραφιστής. Κινηματογραφιστής. Ναι. Τον ενδιαφέρε στη δουλειά του και ήμουν πολύ χαρούμενη άλλωστε, γιατί είδε κάτι live για τη δουλειά που έκανε. Ναι. Και είχαμε μιλήσει και με την κόρη μου επίσης, αλλά δεν έχουμε εξηγηθεί και δεν θέλω να πω ότι δεν είμαι υπερήφανη σαν μητέρα εγώ προσωπικά, γιατί ξέρω ότι είχα αυτή την αδικία, ταξίδευα πολύ. Από την άλλη μεριά ήταν επίσης ότι είμαι τραγουδίστρια, αλλά είμαι και εκείνη που δουλεύει στο σπίτι, κατάλαβες, και μεγαλώσαν και με όλα τους αυτά που θέλανε και είμαι υπερήφανη γι' αυτό. Μη μου σβήσει εκείνο τα αστέρια, αστεράκι.
υπερήφανη και για τους γονείς μου που κάναν θυσίες να βοηθήσουν να τελειώσω με το σχολείο. Με τον πατέρα σου προλάβατε να εξηγηθείτε? Με τον πατέρα μου όχι πάρα πολύ. Δεν μπορούσαμε εύκολα να εξηγηθούμε, γιατί μεγαλώνοντας, τελειώνοντας το σχολείο, οι γονείς μου δεν είχαν πάει στο σχολείο. Τελειώνοντας το σχολείο, που μπορείς να πεις ότι εκεί βρίσκεσαι με τους γονείς σου κατά κάποιο τρόπο, δεν μπορέσαμε. Και εγώ έφυγα και αυτά δεν. Αλλά έχω πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό για τους γονείς μου και για τη μητέρα μου και για τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου δεν ήταν κάποιος που δεν συμπαθούσε. Με έπαιρνε μαζί του στο ποδόσφαιρο, γιατί ήθελε να έχει ένα γόρι και δεν είχε, και με έπαιρνε εμένα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπόρεσα να μεγαλώσω ακριβώς έτσι με τους γονείς μου και δεν το έκανα ούτε και με τα παιδιά μου. Να έρθουμε στα τελευταία χρόνια. Το τραγούδι έχει τελείως διαφορετικούς τρόπους. Έχει τηλεοπτικούς τρόπους στην εποχή μας. Στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ίντερνετ. Πώς σου μοιάζει και στα αυτιά και στα μάτια, μια και το θέαμα παίζει τόσο μεγάλο ρόλο σε σχέση με το τραγούδι που σε συνέπαιρνε στη δική σου νεότητα? Όπως είπα και προηγουμένως, η μουσική για μένα είναι θέμα σεβασμού. Επίσης, δηλαδή πριν από όλα, επίσης πρέπει να τη σεβαστείς όπως την κάνει. Και βεβαίως και να είναι και αυθεντική, να είσαι εσύ μέσα στη μουσική, να μην είναι κάτι γιατί σου είπανε να το κάνεις έτσι, κάνε έτσι, κάνε έτσι, ναι. Να δείξεις τα κουμπούτια σου που εκείνη την εποχή λέγαμε, ας πούμε, κατάλαβες, ήταν. Αλλά είναι τελείως διαφορετική, αλλά την αποδέχομαι, διότι, και προσπαθώ να βρω τι καλό έχει, διότι ο κόσμος αλλάζει, η ζωή αλλάζει, είναι επόμενο και αυτό. Το μόνο που δυσχωρώ είναι όταν κάτι βγαίνει και είναι πρόχειρο και δεν είναι καλοφτιαγμένο. Δεν έχει σημασία μόνο αν είναι ένα καλό τραγούδι, αλλά είναι και πώς το παρουσιάζεις, έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν αντιμετωπίζω τη νεότητα λιγάκι ότι βιάζεται με οποιοδήποτε τρόπο να φανεί και δεν σκέφτεται να τελειώνει τα πάντα όπως πρέπει. Και αυτό είναι κάτι που με λείπει πάρα πολύ. Νομίζω ότι πρέπει να τα τελειώνουν σωστά, να είναι σίγουροι, τουλάχιστον για να μην αποτύχουν, γιατί ήταν οι προχειρότητες. Thank you.
για πολλούς ανθρώπους. Είσαι δικός τους άνθρωπος. Ναι. Τώρα, αυτές τις μέρες παίζεται στην Αθήνα μια παράσταση ενός Γάλλου συγγραφέα με τίτλο «Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω έναν αμόσχορη», αλλά και πριν από λίγους μήνες είδα στην τηλεόραση μια σύγχρονη γαλλική ταινία όπου το ζευγάρι που, των ηρώων που πρωταγωνιστούσε είχαν τα τραγούδια σου μέσα στην καρδιά τους. Έχεις γίνει ένας μύθος της καθημερινής ζωής, νομίζω. Αυτό που βλέπεις και που θα παιχτεί τώρα στις 4 του μηνός, θα το δω στα ελληνικά γιατί το είδα στα γαλλικά. Είναι ένας παλιός μου φίλος, νέος δηλαδή, δεν είναι μεγάλος πολύ στην ηλικία, αλλά ήταν δημοσιογράφος και κυρίως συγγραφέας, γράφει βιβλία. Και έχει γράψει για πολλούς καλλιτέχνες βιβλία και για τη Μαρία Κάλλας μάλιστα έχει γράψει. Και πήρα απόφαση, γιατί όταν γνώρισε τα τραγούδια μου ήταν 11-12 χρονών, και άρχισε να με ακούει και έλεγε ότι θα γίνω νοναμούσκουρη. Ήθελε να τραγουδήσει και τραγουδάει άλλωστε με τον τρόπο του. Και έγραψε γι' αυτό, επειδή του αρέσουν οι καλλιτέχνες, έγραψε πώς τα πέρασε εκείνος, δηλαδή για να μπορέσει να μεγαλώσει. Είχε τα ειδωλά του, είχε εκείνο, γιατί είχε πολλές δυσκολίες στη ζωή του. Αλλά κάτι ήταν μπροστά του που έπρεπε να τον οδηγήσει και να πάει. Και έφτασε κοντά μου. Πώς το λένε, πώς το λένε το ποταμό, Ήλισσο, Ήλισσο, να σου πω το μικρό μου μυστικό. Μαζί του τα βράδια να έχει χαδιά, να έχει χαδιά. Όμως καθένας γνωρίζει όσο θέλει, πολύ συνηθίζει. Κάθε βράδυ κορίτσι να αλλάζει, δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Πώς το λέει, πώς το λέει το ποταμό, Ήλισσο, Ήλισσο. Κάποτε πήρες και εσύ τη δύσκολη απόφαση να αποσυρθείς. Αλλά φαίνεται ο ίδιος ο εαυτός είχε διαφορετική γνώμη και σου απάντησε
με την κατάθλιψη, ακόμα και με αρρώστια που επίπονη. Πώς το αντιμετώπισες αυτό? Πήρα τη ζωή έτσι. Είχα αποτυχίες, είχα προβλήματα και είχα και προβλήματα αρρώστιας. Πάντως τα αντιμετώπισες, αυτό έχει σημασία. Τα αντιμετώπισα πάρα πολύ και δόξα τω Θεώ είμαι καλά μέχρι τώρα, αλλά πρέπει να προσέχω πάντοτε. Το πρόβλημά μου το είχα την ίδια εποχή που είχε και ο David Bowie. Ήταν ένα πρόβλημα πολύ βαρύ, γιατί είναι κάτι που είναι πολύ δύσκολο να το ξεπεράσεις και εγώ εγχειρίστηκα πάνω τώρα 8 χρόνια. Μετά από την εγχείρηση και αυτά, ξαναπήγα στην Αυστραλία, στη Μαδαγασκάρη, πήγα σε πολλά μέρη, στη Νέα Ζηλανδία, σε μακρινές χώρες σου λέω, αλλά έχω πάει μέχρι το Βιετνάμ ή ξέρω. Τραγουδώντας. Α, βεβαίως, τραγουδώντας. Πάντως το τραγούδι. Ναι. Τραγουδώντας για να τραγουδήσω και στην Ιαπωνία και πάντως έχω πάει σε όλες αυτές τις χώρες. Ναι, αλλά στις ορισμένες εποχές στην Κίνα, παραδείγματος χάρη, πήγα. Αλλά πήγα κυρίως για να τραγουδήσω, βεβαίως, αλλά για να δυναμώσω τη UNICEF. Πήγα. Ναι. Έχω πάει και στην Αφρική, σε πολλά μέρη για τη UNICEF. Είναι αλήθεια. Τραγουδάω όμως. Κάνω παραστάσεις για αυτούς και ξέρεις. Θυμάμαι, για να πω και κάτι τελευταίο, θυμάμαι ότι σε μια από τις τελευταίες συναυλίες σου στο Ηρώδιο, που τραγούδησες ένα κομμάτι της Amy Winehouse, ένα από τα πιο ωραία, το Love is a Losing Game. Το τραγούδησες τόσο ωραία, σε χαμηλούς τόνους και με τζαζίστικο ύφος, που σκέφτηκα ότι να, πάντα υπάρχει ένας τρόπος να σε κυριεύσει συναισθηματικά έναν αμούσχορη. Με συγκινεί και εμένα όταν ακούς την Amy Winehouse. Yes. Και αυτή έφυγε με προβλήματα πάλι. Ναι, πολλά προβλήματα. Τι κρίμα. J'en venu, elle a couru dans les rues de Napoli, Napoli. Du soleil dans les cheveux et les yeux remplis de ciel bleu. À la ronde, les vendaient des bouquets dans les rues de Napoli, Napoli. Pour un petit sou d'argent, elle vendait aux passants un peu de printemps. La belle joie de l'enfant qui chantait, la belle. Qui dansait, cet enfant le courait sans savoir qui lui donnerait son pain chaque soir. Mais un jour ne comptait pas quand on a la vie devant soi. Moi je contemplais la ville jolie, je m'abandonnais à Napoli. J'en venu et la couru dans les rues. Dans les rues de Napoli, Napoli. Du soleil dans les cheveux et les yeux remplis de ciel bleu. Les fleurs qu'elle m'a vendues dans les rues de Napoli, Napoli. M'ont toujours porté bonheur et ces fleurs, je les garde au cœur. La belle joie de l'enfant qui chantait, la belle joie. Qui dansait, je sais bien que cet enfant de 15 ans qui passait dans Napoli, Napoli, je ne la reverrai plus, jamais plus, jamais plus courir dans les rues. Mais je reverrai la ville jolie, je retournerai à Napoli. Για να τελειώσουμε πιο αισιόδοξα, ναι, προτείνω να ακούσουμε ακόμα, ένα, ακόμα μια από τις δικές σου πρώτες ηχογραφήσεις στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, στην πρώιμη ΕΡΤ δηλαδή, μια από τις ηχογραφήσεις που εγγενίασαν μια σπουδαία μοναδική καριέρα. Και μαζί να σε ευχαριστήσω από καρδιάς που ήσουν σήμερα μαζί μας στο δεύτερο πρόγραμμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ανασκεφτό, ότι είμαι μαζί σου που έχω να πατήσω στο ραδιόφωνο τόσα χρόνια σε όλη μου τη ζωή. Είμαι
Είμαι πολύ συγκινημένη το ότι ξαναβρίσκομαι εδώ. Ήταν τα χρόνια μου τα πιο σπουδαία. Νομίζω ότι ό,τι έμαθα, οι βάσεις του ό,τι έμαθα ήταν εδώ και όλα τα έξω συμπληρώνω κάθε χρόνο με τα χρόνια που περνούσαν. Είναι μάθηση. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μούσχουρη. Κυρία Μούσχουρη. Ευχαριστώ πολύ, Φώτη μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη ραδιοφωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστήσω και τον Γιώργο Κωστόπουλο και τον Κώστα Κυριακάκη που ρύθμισαν τον ήχο και βέβαια εσάς, φίλες και φίλοι που μας ακούσατε. Από τον Φώτη Απέργη, καλό απόγευμα. Depuis quelques jours, je vis dans le silence des quatre murs de mon amour. Depuis ton départ, l'ombre de ton absence me poursuit chaque nuit et me fuit chaque jour. Je ne vois plus personne, j'ai fait le vide autour de moi. Je ne comprends plus rien parce que je ne suis rien sans toi. J'ai renoncé à tout parce que je n'ai plus d'illusion. De notre amour, écoute la chanson. Non, je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne pourrai.
se sont séparés sur le quai d'une gare. Ils se sont éloignés dans un dernier regard. Oh, je t'aime, ne me quitte pas. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.